Καλώς ήρθατε λοιπόν στο πρώτο, στην πρώτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της Summer Master για το μπασκετάκι της Θεσσαλονίκης. Στον δεύτερο ομίλο, όπως είπαμε, η ομάδα των Respect με τις λευκές εμφανίσεις, πρωταθλητές της Development στο Winter. Με αφόρτηκα στο τελικό με 96 των Bad Boys εντίον της ομάδας των West Ballers, οι οποίοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι όχι το φαβορί, είναι το outsider για σήμερα. Παρ' όλα αυτά, να δούμε αν θα καταφέρουν να μας διαψεύσουν και να πάρουν κάποια να τους πάρουν τη λίγη. Αλλά αυτά που μας αναφέρθηκαν νωρίτερα είναι ότι έχουν έρθει για να περάσουν καλά, να ευχαριστηθούν τον αγώνα και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Έχει το πρώτο καλάθι του αγώνα από τα χέρια του Δελιγιάννη, από το πρώτο καλάθι των West Ballers τα χέρια του Δελιγιάννη. Και εδώ έχουμε το φάουλ το οποίο θα κερδίσει ο Μιλωνάς. Μιλάμε για έναν αγώνα, καταλαβαίνετε και εσείς, όπου οι Respect έχουν το μεγάλο προβάδισμα. Θα δούμε τις δύο βολές. Πρώτη βολή εύστοχη, θα δούμε και τη δεύτερη. 2-2 τα χέρια του Μιλώνα για την πλευρά των Respect. Από νωρίς έχουμε σκορ. Κυρικού θα βρει τον Νικολαίδη, θα πάρει το σουτ. Ήδη καλά ξεκινάνε και οι δύο ομάδες, έχουν κάνει καλή προσπάθεια από ό,τι φαίνεται. Θα δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί το υπόλοιπο του αγώνα. Κυριαζίδης κι αυτός σκοράρει για 3 το σκορ του, 7-4. Μπάλα στα χέρια του Δελιγιάννη, ο οποίος φαίνεται να έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, στο πρόσωπο. Όλα φαίνεται να είναι όλα καλά μέχρι τώρα. Κατοχή στα χέρια των Respect. Αξάς θα κατεβάσει την μπάλα. Κυριαζίδης, ξανά για τον Αξά. Παρόν έχουμε δει όλες τις επιθέσεις να είναι αποτελεσματικές. Να δούμε αν θα αλλάξει αυτό. Όχι, δεν αλλάζει. Στην περίπτωση ο Κυριαζίδης θα βάλει για δύο πόντους μετρούς που πατούσε εντός της γραμμής. Αλλά συνεχίζει το σερί σε επιτυχημένες επιθέσεις. Ακόμα και εδώ, όπου δεν καταφέρνει ο Ανίδης να σκοράρει, αφού και δίνει το φάουλ και οδηγείται στην γραμμή των βολών, έχει την ευκαιρία να έχει, υπάρχει καλάθι, να είναι όλες οι ομάδες, όλες οι επιθέσεις ουσίας με σκορ των επιτιθέμενων. Συνεχίζει αυτό το ωραίο σερί, 9-5 το σκορ. Οι βολές τα χέρια του Ιωαννίδη και έχουμε πρώτη επίθεση που δεν έχουμε επιτυχία, δεν έχουμε σκορ. Βήματα του Μιλωνά. Κύρκου, Ιωαννίδη, ξανά για τον Κύρκου. Dice screen, θα το πάρει. Στην κυκλοφορία της μπάλας θα την κρατήσει ο Δελιγιάννης. Στη λήξη του χρόνου το σουτ χωρίς επιτυχία από τον Μάλαμαλ, το rebound είναι επιθετικό. Την μπάλα στα χέρια του Κύρκου τώρα, θα πάρει αυτό το σουτ χωρίς να καταφέρει να σκοράρει. Ένα rebound πολύ διεκδικημένο, είναι από τον Μιλωνά εν τέλει. Στα φυλά θα σκοράρει
Η Κυρκού έχει κατεβάσει την μπάλα. Κατά την κατοχή για πολύ ωραία κυκλοφορία και πολύ ωραίο τον μπλοκ από τον Σταφυλά πάνω στην προσπάθεια του Δελιανίδη. Μετά και την πάσα από τα χέρια του Νικολαίδη νωρίτερα. Αναφορά Δελιγιάννης με Κύρκου. Ιωαννίδης για τον Κύρκου. Θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία και μπάλα στα χέρια του Σταφύλλα. Κυριαζίδης, Αξάς. Είναι την μπάλα πολύ ωραία του Σταφύλλα. Θα πάει μέχρι μέσα αυτός, θα σκοράρει 13-6 για την ομάδα Respect. Ο Κύρκο θα κατεβάσει τώρα για την πλευρά των West Bowlers, μια ομάδα που έρχεται κυρίως από τα δυτικά κύπτερα της πόλης, συγκεκριμένα από την Πολύχνη, από ό,τι μας έχουν πει τα παιδιά. Η πληθώρα της ομάδας και φάουλ το οποίο κερδίζει ο Μάλα μας από τον Σταφυλά. Να καταλαβαίνετε, η ομάδα του Respect δεν θέλει πολλέ συστάσει πλέον στο μπασκετάκι. Από τις παλιότερες ομάδες της διοργάνωσης που συνεχίζει και σήμερα. Σουτ του Μάλαμα χωρίς επιτυχία. Rebound το οποίο είναι από τον Ιωαννίδη. Το σουτ δυσκολεύεται τα χέρια του Αξά για να σωπρώνονται. Άρα τέλος η μπάλα στα χέρια των West Bowlers. Και θα πάει στο Κύρκου. Πιέσει τον Παπαθανασίου. Περάσει μέσα μέσα. Είναι εντός χρόνου το σουτ. Θα μετρήσει Δελιγιάννης για το 13-8. Και φάου το οποίο θα κερδίσει ο Μιλωνάς. Χρειώνεται στον Νικολαίδη. Έχουμε και αλλαγή για την πλευρά των West Bowlers. Περνάει στο παιχνίδι ο Ντόνης στην θέση του Νικολαίδη. Να δούμε και τις βολές του Μιλωνά. Η πρώτη βολή είναι έσοχη. Δύο στις δύο οι βολές, 15-8 το σκορ πλέον. Ντόνης. Τον Μάλαμα. Κυρκού. Δελιγιάννης. Τελευταία 5 δεύτερες επίθεσης. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει, πολύ καλή πίσω τον Μιλωνά. Βγαίνει στον ενθουσιασμό η ομάδα των Respect. Και το καλά που δεν θα έρθει από τον Σταφυλά. Έχουμε την τόση τόσο του Σταφυλά όσο και του Τόνι που δείχνουν στη βάση της μπασκέτας ελευθερικός χωρίς τερματισμό και οι δύο παίχτες. Έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι για την ομάδα των West Bowlers. Διακόψει την πορεία της μπάλας. Θα μείνει η μπάλα στους West Bowlers. 13 δεύτερα απομένουν. Παναφορά ότι βλέπουμε τα χέρια του Δόνη. Για τον Κύρκο τελικά. Τον Δόνη. Πάρα θα περάσει στον ζωγραφιστό. Εκεί είναι ο Τελιγιάννης, μπάλα εκτός από την ομάδα που έχει καταφέρει να σκοράρει. Παραλίγο να βγει ευνηδιασμός για την ομάδα από την Respect. Θα θανασούσε χωρίς επιτυχία. Κύρκου. Το σούτ έχουν αρκετή ώρα να σκοράρουν η ομάδα των West Bowlers. Έχουν μείνει στο 8. Μετά και το άστοχο του Ιωαννίδη.
ίδιο έργο και respect με τον Σούτ Μιλωνά από μεσαία απόσταση. Πολύ ωραίο σούτ και καλάθι για να γίνει διαφορετικό, να μειωθεί πλέον στους 4 από τα χέρια του Δόνη, 15-11. Μιλωνάς μέχρι μέσα, θα σκοράρει. Διαφορά στους 6 πλέον. Δόνης κατεβάζει για την ομάδα του West Ballers. Πάρει όλη την προσπάθεια μόνος του και θα καταφέρει να σκοράρει. Εξαιρετική προσπάθεια και πολύ ωραίο καλάθι. 3 λεπτά σχεδόν πριν τη λήξη. Να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση και έρχεται η απάντηση πάρα πολύ γρήγορα από τα χέρια του Σταφυλά. Υπάρχει και το κλέψιμο εδώ πέρα. Δεύτερη σερή επίθεση για την ομάδα των Respect. Παθανασίου. Μπάλα εκτός, το σούτ του Κυριαζίδη, έστοχο, 20-13 και έχουμε time out από την πλευρά των West Ballers, λογικό μετά από αυτό το σερί κιόλας της ομάδας των Respect να θέλουν να τους κόψουν το ρυθμό και να κάνουν για τους ανασύνταξη. Επιστρέφουμε μετά και το time out από την πλευρά των Air Ballers. Θα αφήσουν την μπάλα να κυλήσει και να περάσει και το κέντρο μέχρι ο Δόνης να οργανώσει την επίθεση. Ιωαννίδης. Δεν έχει να περάσει μπάλα. Αν θα ολοκληρωθεί το πιέζι, θα ολοκληρώνεται εν τέλει επιταχύνου του Παθανασίου. Αξάς. Κύρκου θα κάνει και αυτός κλέψιμο. Και φάουλ. Παθανασίου πάνω στον Κύρκου, το τρίτο ομαδικό. Κατοχή για την ομάδα των West Ballers. Πρώτο προσωπικό φάουλ του Παθανασίου στο σημερινό παιχνίδι. Του τριών πόντων από τον Δόνη χωρίς επιτυχία. Έχει ο Ανίζη τη δεύτερη προσπάθεια. Θα δούμε αν υπάρξει για τρίτη. Υπάρχει προς το παρόν Κύρκου και θα κερδίσει το φάουλ. Πρέπει να είναι τον τελικά είναι το Χατζάκι, δεν είναι το Μιλωνά που ήθελα να πω. Χατζάκι, ο οποίος στην πλάτη του πίσω γράφει Χάτσικο, μας θυμίζει μια πολύ γλυκιά ταινία που θα σε κάνει να κλάψεις. Ας έδωσε πόσο σκληρός είσαι. Στις βολές ο Κύρκου να μειώσει τη διαφορά για την πρώτη περίοδο. Πρώτη βολή είναι έσω, 20-14 το σκορ. Δύσκολο το έργο των West Ballers, το λέμε και από τώρα. Μία στις δύο, Μιλωνάς με rebound και θα κατεβάσει τον Παθανασίου. Κατσάκι, Μιλωνάς, μέχρι μέσα θα σκοράρει. Ντόνις οργανώνει την επίθεση. Ιωαννίδης. Περαστεί στον Δελιγιάννη. Δόνης θα πάρει το σούτ λίγο πριν τη λήξη. Χωρίς επιτυχία. Θα καταλήξει στα χέρια του Respect. Χατζάκης. Παπαθανασίου. Θα πάει μόνος του μέχρι μέσα. Πάσα δεν θα είναι καλή προς τον Κυριαζίδη. Θα κλέψει εδώ ο Δόνης. Πολύ ωραία μέχρι μέσα μόνος του. Θα κερδίσει το φάουλ από τον Χατζάκη. Και δύο βολές, 48 δεύτερα για τη λήξη της πρώτης περίοδου, 48 πασχετικά δεύτερα. Πρώτη βολή έστοχη από τα χέρια του Δόνη. Μουσική.
2 στις 2 οι βολές. 24-16. Τελευταία δεύτερα. Θέμα έχει δημιουργηθεί, γιατί και σήμερα ένα μεγάλο θέμα με το ρεύμα, οπότε και οι εντολές μπορεί να μην δίνονται γρήγορα στον πίνακα. Άρχισε να ξεκινήσει το χρονόμετρο. Αξάς. Το μέσα παιδί το κλέψιμο δεν ολοκληρώνεται. Χατζάκι χωρίς επιτυχία. Δεν καταφέρει να πάρει και το rebound του ο Μιλωνάς. Μπάλα στα χέρια των West Bowlers. Οι 6 δεύτερα 25 πλέον για τη λήξη της τρίτης περίοδου, της πρώτης περίοδου. Να δούμε αν και πόσο θα την ροκανίσουν την επίθεσή τους οι West Bowlers. Από ό,τι φαίνεται στις κινήσεις του Γκόνη πάντως θα πάνε αρκετά. Γκόνης Κυρκού θα πάρει το σου. Έστωσο 24-19. Παθαναστεί από πολύ μακριά. Θα πετύχει το ταβάνι, δεν θα βρει σκορ, δεν θα πάει μπάλα καθόλου προς την μπασκέτα. Σκορ πρώτη περίοδου, 24-19 υπέρ των Respect. Επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Μεταξύ Respect και West Bowlers, 24-19 το πρώτο δεκάλεπτο. Θα δούμε τι μας φιλιάζει και το δεύτερο, μόλις ξεκινήσει. Από νωρίς αρχίζουν με πολύ καλή φόρμα Respect. Με το Χατζάκι να σκοράρει για 3, 27-19. Θα κατεβάσουν την μπάλα η ομάδα των West Bowlers. Έχουν βρει αρκετό σκοράρι μέχρι τώρα. Συγκρίνονται και τον αντίπαλο βέβαια. Από Αθανασίου. Γίνεται το μπέρδεμα και πάρα πολύ στον Χατζάκι, ενώ δεν ορίζονταν για αυτόν. Η Γιαζίδη του Παθανασίου μέχρι μέσα, με τα πρώτα σκοράρει. Το 29-19 το σκορ, με κλείσιμο το λεπτό της δεύτερης περίοδου κιόλας. Η πορεία της μπάλας. Και κλέψιμο από τον Τζίμι. Προσπίση 1-2. Κατζάκης δεν θα σκοράρει το τρίποντο. West Bowlers πλέον αφού μετά το λίτρι κειμένο σουτ δεν πήγε κανείς, δεν κατάφερε κανείς να πάρει το rebound, μπάλα βγήκε εκτός. Τόνις και φάουλο τον Παπαθανασίου. Πρώτο ομαδικό, δεύτερο προσωπικό δεν κάνω τόσο λάθος. Προσωπικό δεύτερο προσωπικό. Το 9-19 το σκορ για την ομάδα των Respect. Και ο Γιάννης αφήνει για τον Δόνη, θα πάρει το σουτ χωρίς να βρίσκει στόχο. Κυριαζής θα κατεβάσει. Τζακής να το συζήμει για το τρεις χωρίς επιτυχία. Δόνης θα πάει μέχρι μέσα, θα σκοράρει. Σε γρήγορη επίθεση πάνε να βγουν, αλλά έχουν προλάβει οι Γοσμπόλες να γυρίσουν. Ο Παθανασίου θα κρατήσει την μπάλα. Πολύ ωραία κυκλοφορία, μπάλα έχει περάσει το γραφιστό. Δεν καταφέρνει όμως εκεί πέρα ο Μιλωνάς να σκοράρει. Προλαβαίνουν να περάσουν το κέντρο. Και δούμε που χρεώνεται τι. Στήριμα προς τι.
για την φάση νωρίτερα. Και έχει δοθεί και λοιπόν να δω σε ποιον τεχνητή από την πλευρά των West Bowlers. Θα δούμε σε λίγο ακριβώς. Μόλις επιστρέψει το time out. Επιστρέφουμε μετά και το time out. Τεχνικές ποινές έχουν δοθεί για την μεγάλη παίξη των Μιλωνά και στην πλευρά των West Bowlers είναι στον Νικολαίδη. Να αναφέρουμε για την αψημαχία που είχαν, η πλεκτική αψημαχία που είχαν νωρίτερα για ένα φάουλ που ζητούσαν τον Νικολαίδη από τον Μιλωνά. Φάουλ που έχει κερδίσει ο Κύρκου. Παναφορά θα είναι από την baseline. Τα χέρια του Μάλαμα. Τόνις, ο οποίος έχει και τα μαρκαρίσματα. Θα βγει με όλους και δεν θα καταφέρει να ούτε για πάσο ούτε για σουτ. Αλλά ας βγει κατοχής. Μπάλα πάλι στο τρισπέκ. Πολύ ωραία πάσα περνάει στον Μιλωνά από τον Χατζάκη. Κατέβασμα από τον Αλατσίδη. Μάλα μας πάλι. Θα αφήσει να πει μέχρι μέσα μόνος σου. Το σούτ όμως χωρίς επιτυχία. Πάλα στα χέρια του Μιλωνά. Του Σαφούλα και Λονάς θα κερδίσει φάουλ από τον Δόνη, από όσο καταλαβαίνω. Με τον Δόνη δεύτερο ομαδικό, πρώτο προσωπικό. Μιλωνάς στην γραμμή των βολών. Πρώτη βολή δεν είναι επιτυχημένη. Θα δούμε και την δεύτερη. Ούτε η δεύτερη, το rebound όμως είναι επιθετικό. Τα χέρια του Σαφίλα. Και έχουμε βήματα. Οπότε η επίθεση δεν θα μετρήσει. Όχι και καλάθι. Αλλά η αλλαγή κατοχής είναι πλέον σίγουρη για την πλευρά των West Bowlers. Αλλά φτάνει κυλιόμενη μέχρι το αντίπαλο τρίποντο. Δόνης. Παρά να κατέβεται μεταξύ σωμάτων. Και ο Δόνης καταφέρει να κλέψει εδώ πέρα. Θα αφήσει τον Βελιγιάννη, ο οποίος θα σκοράρει. Θα μειώσει το σκορ 31-23. Σταφυλάς δεν θα σκοράρει. Δόνης θα πάει μόνος όπως φαίνεται. Και θα σκοράρει να μειώσει κι άλλο το σκορ. Διαφορά στους 6-31-25. Έχει αλλάξει ρυθμό το παιχνίδι πλέον. Και κι άλλο πλαίσιο θα πατήσει αυτή τη φορά. Θα πάρει το σωστό συνδυασμό. Δεν θα είναι επιτυχημένο, εκεί βρίσκεται η ομάδα μας, δεν θα σκοράρει. Για πολύ καλή ευκαιρία την ομάδα των West Bowlers να μπει για τα καλά στο παιχνίδι. Δεν εκμεταλλεύονται όμως. Θα δούμε, Χατζάκης, δεν θα σκοράρει. Δόνης θα κοντρολάρει το ρυθμό. Αλατσίδης. Έχουν την ευκαιρία πάνω στους West Bowlers να μειώσουν. Δεν το καταφέρουν. Το rebound του Μιλωνά. Γρήγορα και το κάθομα από τον Κυριαζίδη. Διαφορά μεγαλώνει. Διαφορά ξανά στους 8. Η επίθεση παραμένει στα χέρια των West Bowlers. Μάλα μας θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία.
γρήγορη επίθεση με αποτέλεσμα, με καλάθι και με φάουλ για την ομάδα των respect των Σαφιλά. Όχι μόνο θα σκοράρει, όχι θα πάρει, και το φάουλ. Ευκαιρία να αυξηθεί κι άλλο διαφορά, είναι στο 35-25, συν 10 η ομάδα των respect. Και έχουμε time out από την πλευρά των West Bowlers, εκεί που βρέθηκαν μια ανάσα σχεδόν. Τώρα ξανεβαίνουμε σε διψήφια διαφορά. Επιστρέφουμε μετά το time out των West Bowlers με το παιχνίδι να βρίσκει τον Σταφυλά στην γραμμή των Βολών, μετά και την εκπληκτική προσπάθεια του νωρίτερα που κατάφερε να σκοράρει, να κερδίσει και το φάουλ. Μια συμπληρωματική βολή, κερία για να αυξηθεί πάνω τους 10 πόντους διαφορά, πάει στους 11. 35-25 είναι πιο μάλλον το σκορ. Βολή δεν είναι εύστοχη, μπάλα δεν κάνει τη χάρη. Παίζει στην Στεφάνη, δεν μπαίνει μέσα όμως. Δόνης θα κερδίσει το φάουλ χαμηλά από τον Χατζάκη. Είναι ένα τέταρτο ομαδικό αυτό. Τέσσερα λεπτά για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Κολαίτης δεν θα πέρασει, δεν θα πέρασει μπάλα. Μπάλα στα χέρια των respect. Ζαφυλάς Ζήμι θα περάσει ξανά στα φλάι μπάλα. Δώσε σε δύο, θα σκοράρει. Διαφορά έχει πλέον στους 12, 3,5 λεπτά για τη λήξη 35-25. Η μπάλα στα χέρια του Δόνη. Σε έχει κατεβάσει τις όλες τις επιθέσεις της ομάδας των West Bowlers. Ιωαννίδης. Δόνης θα πάρει στη λήξη το σουτ χωρίς επιτυχία. Παπαθανασίου. Έτσι ο Χατζάκη. Το σουτ χωρίς επιτυχία. Κολαίδης. Δόνης. Κάτι λιγότερο από 3 λεπτά και τη λήξη. Το καλάθι δεν θα έρθει το φάουλ πέρα του Κολαίδη. Το διηγηθεί στη γραμμή των πολλών 27-25. 37 παραμένει και την πλευρά των respect. Και αλλαγή, ο Αξάς επιστρέφει στη θέση του Τζίμι, ή αν προτιμάτε Ανδρεάδη. Και το φάουλ είναι το πέμπτο ομαδικό, οπότε σε περίπτωση που υπάρξει άλλο φάουλ είναι απευθείας για βολές. Πρώτη φορά είναι έστω και από τα χέρια του Νικολαίδη. 37-26. Ανάληψη στην δεύτερη βολή. Καθώς ο Σταφυλάς είχε μπει νωρίτερα. Ίδιο αποτέλεσμα παρόλα αυτά. Χωρίς επιτυχία. Πάθα να σου τα κατεβάσει την μπάλα. Σταφυλάς, Ζαναξά. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει εδώ ο Σταφυλάς. Το rebound τον Ιωαννίδη. Κύρκου, μπάλα. Τον Μάλαμα. Θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία. Μπάλα στη χέρια του Αξά. Δεν θα μπορέσει να βρει συμπαίκτη, κλέψιμο από τον Νικολαίδη. Το σούτ από τον Ιωαννίδη χωρίς αποτέλεσμα. Μάλα μας έρχεται από πίσω, σκοράρει. Διαφορά στους 9, ξαναπέφτει μονοψήφιο πλέον. Παπαθανασίου. Για τον Αξά. Και θα μετρήσει το καλάθι. Μουλωνάς θα
πετύχει τους δύο πόντους που ήθελε, θα πάρει και δώρο ένα φάουλ. Οπότε έχουμε μια σημαντική βολή, 39-28 το σκορ, 1 και 4 δεκαλέπτου. Και τους respect να είναι πάνω. Για να δούμε τη συμπληρωματική βολή. Έστοχη, 40-28. Γόνισε να κατεβάσει. Θα πάει μέχρι μέσα μόνος του, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ο Παθανασίου θα κρατήσει εν τέλει την κατοχή. Αξάς. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει ούτε μετά ο Σαφιλάς. Ιωαννίδης. Δεν είναι τόσο διαφορά σκορ, είναι εκπληκτικό με ένα μακρινό πενταχτάρι ταμπλό καλάθι και κλείνουμε το ημίχρονο με το σκορ να είναι στο 40. Το τρίτο δεκάλεπτο, 43-45 το σκορ υπέρ της ομάδας των Respect. Κατοχή για τους West Ballers. Περαστεί πάρα στο γραφιστό. Δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Πέρα ο Δελιγιάννης. Σαφιλάς. Σας. Ούτε το σκορ έχουμε την επίθεση. Κυρκού. Βρίσκει ελεύθερο παίχτη, αλλά υπάρχει τρομερό μπλοκ από τον Κυριαζίδη. Πραγματικά πολύ ωραία η άμυνα του Κυριαζίδη. Πολύ ωραίο μπλοκ. Πραγματικά έχουμε τους παρόν όλες τις θέσεις χωρίς να έχουμε σκορ. Συνεχίζει έτσι. Και μιλάμε για παιχνίδι που πηγαίνει σε ένα αστικά γρήγορο ρυθμό. Δεν είναι ότι είναι αργός. Θα δούμε, θα αλλάξει κάτι στην επίθεση. Ντόνις έχει τον χώρο. Θα πάρει το χωρίς επιτυχία. Και βγαίνει και Σαφιλάς. Ο Παθανασίου. Και έχουμε επιθετικό φάουλ του Κυριαζίδη. Πρέπει να είναι πάνω στον Δόνη από ό,τι έχω δει. Ναι. Παρότι είχαμε φτωχό σου φυσικά και δεν μετράει. Έχει προηγηθεί φάουλ. Έχει προηγηθεί διακοπή. Δόνις με ηρεμία παρόν.
του χωρίς επιτυχία. Αλλά μπάλα έχει χτυπήσει. Πίσω! Πίσω! Δεν θα απολαύει την κατοχή. Μπάλα ξανά στα χέρια του Μουνισπέκ. Τα πρώτα σχεδόν 2,5 λεπτά χωρίς σκορ. Άλλο μας αλλάξει εδώ πέρα. Αξάς, Σαφυλάς. 2,5 λεπτά χωρίς σκορ. Μπάλα για ποιους είναι. Μπάλα είναι για τους West Bowlers. Μπάλα μας για τον Δόνι. Ιωαννίδης περνάει και ανοίγει το σκορ της τρεις περίοδου. Διαφορά κατεβαίνει στους 6-43-37. Αξάς, αμαρκάριστος, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Καθόλου με τριών πόντων. Μπάλα ξανά για τους West Bowlers. Δόνης. Φάουλ από τον Παπαθανασίου. Μάχη των δεκαριών σε αυτή την επίθεση. Τρίτο προσωπικό, δεύτερο ομαδικό. Τυπλά για γραμμή παραφορά, 14 δεύτερα. Δόνης. Θα κρατήσει την κατοχή, δεν κερδίζει φάουλ. Τέσσερα δεύτερα, Δόνη στη λήξη του χρόνου. Τρομακτικά όμορφο καλάθι. Δύο πολύ ωραία και δύο καλά τα οποία έχουν αλλάξει με την ιδέα του αγώνα. Το συν 3, μείον 3 βασικά οι West Bowlers και πάνε να μειώσουν κι άλλο με τον Ιωαννίδη να βγαίνει και να σκοράρει τα φορά που είναι στον πόντο. Έχουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ως τώρα και έχουμε φάου στον Κυριαζίδη. Νομίζω στον Κύρκου πρέπει να κυκλωθεί. Καλάθι και φαουλ. Επιθετικό φαουλ, ο οποίος χρειώνεται στον Μιλό. Και στον Σαφυλά, ευκαιρία για την ομάδα των West Bowlers μετά το time out να περάσουν μπροστά για πρώτη φορά μετά από αρκετή ώρα, μετά την αρχή του αγώνα. Επιστρέφουμε λοιπόν, 6 λεπτά, 4 λεπτά έχουν περάσει, 6 λεπτά έχουν απομείνει για το τρίτο δεκάλεπτο. Δόνης. Θα αφήσει πάρα πολύ ωραία και έχουμε όμως βήματα του Δελιγιάννη. Χάθηκε η ευκαιρία των West Bowlers να περάσουν μπροστά στο σκορ. Γίνει κατεβάζει. Παρασίου. Μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Εκπληκτική προσπάθεια. Μένει στον αέρα. Κερδίζει τον αντίπαλο. Κερδίζει το φάουλ. Κερδίζει δύο πόντους. Και θα δούμε και την έξτρα βολή για την διαφορά να αρχίσει να ξανανεβαίνει. 45-42 προς το παρόν το σκορ. Η βολή η οποία είναι εύστοχη, διαφορά στους 4, 46-42. Τόλος κατεβάζει. Θα αλλάξει πλευρά για τον Ιωαννίδη.
Πάει μέχρι μέσα μόνος του και έχουμε διπλή τρίπλα, κάνω λάθος. Σας έχει διαλάσει η κατοχή, οι respect έχουν και για να αφήσουν το προβάδισμα. Έχει βρέθηκε αυτόν να είναι μπροστά στον πόντο. Και έχουμε το κλέψιμο τον πρώτο κλειόδο τον Ιωαννίδη. Δόρισε κατεβάσει. Τώρα ευκαιρία για μείωση. Και έχουμε φάουλ. Τέταρτο ομαδικό. Φάουλ πάνω στον Δόνι. Παραφορά την πλάγια γραμμή από τα χέρια του Κύρκου. Λογικά θα πάει η μπάλα στον Δόνι. Όπως και όπως γίνεται. Πάει μέχρι μέσα το στοπ από τον Κυριαζίδη. Χωρίς διασύνεση η επίθεση. Κατζάκης χωρίς επιτυχία. Βάλουμε τον Δόνι. Μάλα μας. Θα πάρει το σουτ, δεν θα εστοχίσει. Θα μάθουν σε επιβιασμό η ομάδα των respect. Αυτό επιδιώκουνε. Κατζάκης δεν θα καταφέρει να κρατήσει, προφανώς θα κρατήσει όμως. Κυριαζίδης. Το σουτ χωρίς επιτυχία. Ιωαννίδης στο rebound για τους West Ballers, βγαίνει μόνος του. Και έχει το κόψιμο από τον Κυριαζίδη ψηλά πάνω από τις μπασκέτας. Από Παπαθανασίου, κατά στον Τζίμι. Να δούμε αν θα δικαιώσει ο τίμας που με πει ως τώρα. Δεν καταφέρνει ο Μιλωνάς να πάρει το rebound, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Δελιανή. Τον Δελιανή, δύο βολές. Πάντως είναι δύο βολές του Μιλωνά, οι οποίες έχουν την ευκαιρία οι respect να ανεβάσουν τη διαφορά 46-42-37 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Τρίτο ομαδικό πρώτο προσωπικό του Δελιγιάννη. Να δούμε τις βολές. Πρώτη είναι έστοχη. Διαφορά στους 5, 47-42. Να δούμε την δεύτερη. Και αυτή η έστοχη διαφορά μπαίνει σε 6-48-42. Αντί του Μάλαμα. Έχουμε time out αρχικά. Θα πιστεύω σε λίγο να δούμε και τις αλλαγές από την πλευρά των West Ballers μετά και τις δύο βολές του Μιλωνά. Τις ανέστοχες και βάζουν διαφορά στους 6. Επιστρέφουμε μετά το time out των West Ballers. Τελικά Δόνης και Ιωαννίδης γίνουν εκτός. Πεντάδα είναι πλέον με τον Αφατσίδη, με τον Κύρκου, με τον Δελιγιάννη, Νικολαίδη και Μάλαμα. Νικολαίδης και Μάλαμα μπάλα. Δεν θα χάσει την κατοχή εν τέλει. Θα πάρει το σουτ και θα εστοχίσει. 48-44. Διαφορά στους 4 πάλι. Χωρίς επιτυχία η προσπάθεια από τον Μιλωνάκη, ευκαιρία να κατέβει διαφορά στο καλάθι ή στον πόντο. Τους West Ballers. Μπάλα εκτός. Κυρκού θα πάρει το σουτ. Έστοχο και πλέον έχουμε πολύ ιδιαίτερα δεδομένα στο παιχνίδι. Στον πόντο η διαφορά υπέρ το respect παραμένει, ναι μεν, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να γνωρίσουν η καυτή ανάσα των West Ballers. Εκτός αν υπάρξει παρόμοια απάντηση εδώ από τον Τζίμι. Θα πάρει το σουτ
χωρίς επιτυχία. Καντζάκης είναι αυτό που σκοράρει. Ο Πατσίδης θα ηρεμήσει την επίθεση, δεν θα βιαστεί. Δεκαδεύτερα απομένουν την επίθεση. Θα πάρει το σούτ χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία ο Μάλα μας. Παραμένει διαφορά στο πόντο, 2 λεπτά για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, 48-47, respect. Γίνει ελεύθερος, θα πάρει το σουτ χωρίς επιτυχία, ο Αθανασίου σε θετικό rebound. Και έχουμε foul, το οποίο θα κάνει ο Πατσίδης. Τέταρτο ομαδικό, πρώτο προσωπικό. 1.44 για τη λήξη. Φάου από, πρέπει να είναι από τον Νικολαίδη, από όσο κατάλαβα. Και στην βολή των γραμμών, στην γραμμή των βολών, ο Κυριαζίδης. Και για να αξίσει τη διαφορά, τέταρτο προσωπικό του Νικολαίδη. Τότε πολύ είναι άστοχη, παραμένει στους 48-47. Είναι δύο παίχτες με 4 φάουλ από την μία πλευρά. Κυριαζής έστοχη, να πούμε λίγο την βόλη. Από την μία πλευρά είναι ο μάνα μας, όπως είπαμε. Ο Νικολαίδης. Κυριαζίδης. Καθόλου βολική πάσα του. Παρ' όλα αυτά είμαι μπαλαμένη στα χέρια των respect. Χατζίδης, ο Παθανασίου θα δεχτεί. Μας βάλαν 2-3 περιφορές. 2 το Γελιγιάννη. Και για αυτό το Γελιγιάννη έχουμε και το φάουλ. Και δεν είναι από τον Κύρκο όμως το φάουλ, όπως καταλαβαίνω, και το Γελιγιάννη. Ναι, πρώτο φάουλ του Κύρκου. Λιωνά στην γραμμή των βολών. Ένα λεπτό και 11 δεύτερα απομένουν για την λήξη τρεις περίοδου. Μιλωνά στο στοχή, 50-47. Δύο στις δύο, διαφορά ανεβαίνει πλέον στους 4. Χάθηκε η ευκαιρία των West Pollers να έχουν περάσει μπροστά. Μάλα μας. Γελιγιάννη στο σουτ. Μπαλαδέδα που κάνει το χατήρι. Η κατοχή είναι για τους respect. Ευκαιρία να αυξήσουν τη διαφορά τους. Γιαζίδης, τον Τζίμι, Παπαθανασίου, θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει πολύ ως ο Χατζάκη και θα σκοράρει 53-43, φορά να μπαίνει στους 6, τελευταίο μισό λεπτό της τρίτης περίοδου, θα δούμε αν οι West Bowlers θα μπορέσουν να μειώσουν το σκορ για να έχουμε μια πολύ έντονη τέταρτη περίοδο, έχουμε μια βασχετικά έντονη περίοδο. Να δούμε τον Δόνι. Θα πάει μέχρι μέσα, μπάλα εκτός, σου τριών πόντων χωρίς επιτυχία. 6 δεύτερα που μένουνε, ο Παθανασίου, η Λονάς. Και έχουμε το τέλος της τρίτης περίοδου. Το σκορ είναι στο 53-47.
επιστρέφουμε σε λίγο για την τέταρτη και ακριβώς καθοριστική περίοδο. Τέταρτη, τελευταία και καθοριστική περίοδο στην σημερινή αναμέτρηση ανάμεσα σε Respect και West Bowlers. Και ήδη αρχίζουμε με σκοράρισμα 56-47. Διαζήτηση να ανεβάζει τη διαφορά στους 9. Ούτε οι West Bowlers κατάφεραν ούτε να περάσουν ούτε να σοφαρίσουν. Οι Respect δεν θα το αφήσουν εύκολα και φαίνεται να έχουν διαχώσει αυτό λίγο τους παίχτες, καθώς εδώ ο Ιωαννίδης χάνει μόνος του την μπάλα. Διαφορά στους 9. Ζάκης δεν θα περάσει καλά η πάσα του. Μπάλα μας θα κλέψει. Το σούτ του χωρίς επιτυχία. Σπαθεί ο Ιωαννίδης να κλέψει κάτω τα χέρια του Χατζάκη. Χωρίς επιτυχία ούτε αυτή η προσπάθεια όμως. Ο Παθανασίου. Χατζάκη θα μπει μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Με αρκετή ορμή έχουν έρθει οι Respect για την τέταρτη περίοδο. Κύρκου. Θα πάρει το σουτ χωρίς να σκοράρει όμως. Το ριμπάουν θα έχει την μπάλα στα χέρια του Σαφιλά. Κυριαζίδης θα κατεβάσει. Ζάκης, Μιλωνάς. Θα πάρει το φάουλ. Η βολή έρχεται σαν δώρο. 60-47. Να δούμε αν θα πάρει το έμεσο τίποτα να δει η διαφορά πλέον στους 14. Μετά το από το 1,5 λεπτό της τέταρτης περίοδου. Έστω και η βολή. 61-47. Κύρκου. Μπάλα μας. Παθεί να βρει τον Νικολαίδη. Λάτα χέρια του Κυριαζίδη κόβουν την πορεία.
1.27 για τη λήξη. Επιθετικό ήταν. Απλά έχει την αρέσει.